Πάμε να δούμε, κυρία Λουλάκη, τι γίνεται εδώ. Καταρχήν, ποια είναι η εικόνα των παιδιών μας τώρα αυτή τη στιγμή? Έχουμε εικόνα? Επειδή πολλά λέγονται για κρούσματα και εσείς έχετε τις ηλικίες μέχρι, ας πούμε, 16-17, τις έχετε, ναι, οι παιδίατροι. Ναι. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε επιδημιολογική, αν έχετε έτσι μια εικόνα? Το περιβάλλον, το δικό μας, την περιοχή τη δική μας, ναι, εδώ, ναι, 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 ευτυχώς, mm-hmm, δεν υπάρχει μια αλλαγή στην νοσηρότητα, δηλαδή mm-hmm υπήρχαν κρούσματα πάντα, σποραδικά, mm-hmm, όμως δεν υπήρχαν ποτέ επιδημικά κρούσματα. Mm-hmm. Δεν υπήρξε δηλαδή αυτό που γίνεται στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, mm-hmm, οπότε και τα παιδιά ήταν πολύ λιγότερα εν πάση περιπτώσει που νοσούν στην περιοχή μας. Νοσούν ακόμα δηλαδή και τώρα, ή νόσησαν αυτά που ξέραμε, κάποια, ναι, μεμονωμένα κρούσματα που είχαμε σε νηπιαγωγείο, σε δημοτικό, αυτά είχαμε, δεν αυτά έχουμε κάτι άλλο. Ναι. Δεν έχουμε κάτι ευτυχώς, άλλο αυτή την ώρα. Όχι καθόλου, ευτυχώς πήγανε όλα πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Εξακολουθεί η περιοχή μας δηλαδή να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα νοσηρότητας και ευτυχώς. Mm-hmm. Αυτά που ακούμε δυστυχώς μας ταρακουνούν καθημερινά με τα παιδάκια που γιατί 16χρονη λέτε, ναι, τώρα, ναι, ναι, προχθές. Ναι. Δεν ξέρουμε, ναι, πώς και τι. Δεν ξέρω και αν θα φανεί κάτι από αυτό. Και επίσης είναι δεν μου λέει δικηρό κάτι αν είχε νοσήματα, υποκείμενα. Αυτό τώρα με τσαντίζει το υποκείμενο νόσημα. Ναι. Πραγματικά. Είναι απώλεια ότι... και δεν υπάρχει δικαιολογία. Αυτό. Mm. Ότι υπάρχουν και κρούσματα, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω και από ό,τι διαβάζουμε, νεαρών σε νεαρή ηλικία, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και mm-hmm οι νεαροί mm-hmm σε ηλικία 20 και 30 χρονών, χωρίς υποκείμενο νόσημα που νοσούν mm και έχουν τραγική κατάληξη. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ θλιβερό ενδεχόμενο, αλλά... τουλάχιστον με τους εμβολιασμούς τώρα πιστεύω ότι όσο περνάνε οι μέρες θα είμαστε και σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Μάλιστα, άντε να λιάσει, να κάνει ζέστη, μπας και διαλυθεί αυτός ο ιός και οι μεταλλάξεις του, να φύγει πια γιατί κουραστήκαμε. Όντως. Λοιπόν, ωραία. Μας δώσετε πολύ καλή εικόνα λοιπόν της Ιεράπετρας. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κρούσματα. Πώς ανοίγουν τα σχολεία? Δεν ξέρουμε βέβαια ποια βαθμίδα, αν θα ανοίξει μόνο το λύκειο ή αν θα ανοίξουν όλα τα σχολεία στις 12 του μήνα. Περιμένουμε και εμείς τις ανακοινώσεις. Αλλά αυτό το self-test, πάμε να το δούμε τώρα, γιατί κάπως έτσι θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, με μια υπεύθυνη δήλωση ότι είναι καθαρά. Θεωρώ, έτσι χωρίς άσχετη είμαι, θεωρώ ότι είναι καλό αυτό και έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή-αρχή, να ξέρει, για να περιοριστούν και να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Με αυτά τα τεστ νομίζω μπορεί, αλλά το θέμα είναι αν είναι αξιόπιστο αυτό το τεστ. Για πάμε να το δούμε αυτό, κυρία Λουλάκη. Χωρίς να είμαι ειδική και εγώ σε αυτά τα τεστ, mm, δεν τα ξέρω. Θα πάρουμε καλά τη θετική, ότι είναι ακούω καλό, ότι είναι, δεν, ναι, το έχετε χρησιμοποιήσει εσείς, όχι, ας πούμε. Δεν το έχω, όχι, χρησιμοποιήσει, δεν, mm, έχω άμεση αντίληψη. Mm. Όμως κάθε εργαλείο που θα μπορούσε να φέρει σε φως κρούσματα ασυμπτωματικά, τα οποία δυστυχώς αποτελούν και κίνδυνο για τους, mm-hmm, γύρω τους, γιατί ένας που είναι συμπτωματικός πιθανόν θα μείνει μέσα στο σπίτι και δεν θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μεταδώσει στους γύρω του. Mm-hmm. Αλλά ένας ασυμπτωματικός δεν είναι ότι θα του κάνει επίτηδες, είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Ναι, ναι. Άρα πιθανόν, όχι πιθανόν, θα είναι ένα εργαλείο χρήσιμο. Mm-hmm. Θα είναι επίσης ότι θα γίνεται μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Βέβαια, άτομα που δεν θα μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, όπως οι υπερηλικές ή τα μικρά παιδάκια, θα θέλουν σίγουρα βοήθεια. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και από την άποψη ότι θα είναι δωρεάν. Οπότε δεν θα υπάρχει αυτό το, ξέρεις, θα μου στοιχείς, no, 30 ευρώ ή 60 ευρώ, no, να κάνω ένα τεστ. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι θα βοηθήσει κάπως την κατάσταση, mm-hmm, να περιοριστεί η διασπορά αυτή, χωρίς να το ξέρω μετέδωσα ή, να, ναι, ή κόλλησα κάποιον. Να, ναι. Η απόλυτα η ατομική ευθύνη εδώ σε όλο το μεγαλείο. Το θέμα είναι τώρα, εάν αυτό το τεστ, ας πούμε, είναι αξιόπιστο, αν δηλαδή αυτό που θα μας δείξει είναι όντως έτσι,
η χειρότερη περίπτωση για μένα είναι να έχεις, να είσαι θετικός στον ιό και να βγει αρνητικό. Έτσι. Στην καλύτερη περίπτωση, αν βγει το τεστ θετικό και κάνεις το επαναληπτικό και βγει αρνητικό, εκείνη η πιο σούπερ κατάσταση. Αλλά όπως και να έχει, είπαμε ότι είναι θετικό βήμα αυτό. Ναι. Επίσης ότι θα γίνονται και δύο φορές τη βδομάδα, από ό,τι τουλάχιστον είπαν οι ειδικοί. Κάτι είναι και αυτό, δηλαδή μπορεί τη μία να μην δείξει, τη δεύτερη μπορεί να δείξει. Οπότε λέμε τώρα ότι είναι ένα θετικό εργαλείο. Ναι. Όχι ότι είναι πανάκια. Σωστά, σωστά. Όμως θα βοηθήσει, είπαμε, τα μέγιστα. Τώρα δεν ξέρω πώς. Είναι εύκολο στη χρήση του τώρα εκεί, δεν μπορούμε να πούμε κάτι, έτσι. Είναι εύκολο, δηλαδή αρκεί... Είναι με σάλιο, είναι με τη μύτη, πώς... μπορεί να γίνει και με τα δύο από την ωραία. Είδα. Μπορεί δηλαδή να το κάνει και ένα παιδάκι που πιθανόν να μην είδε εκεί, να το βάλει στη μυτούλα του, αν και τα παιδιά συνεργάζονται καλύτερα από τους ενήλικες. αλλά μπορεί να γίνει και με τις δύο μεθόδους, μπορεί να πάρει υλικό και από τη μύτη και από το στόμα. Και είναι εύκολο, τουλάχιστον είναι τουλάχιστον στη διαδικασία περίπου σαν τα rapid test. Έχουν δείξει πολύ στη τηλεόραση τουλάχιστον τα τελευταία 24 ώρα με το στυλαιό αυτό το απλό ξυλάκι που έχει ένα βαμβάκι στην άκρη, ότι παίρνει υλικό από τη μύτη ή από το στόμα, το εμποτίζεις μέσα σε ένα μπουκαλάκι που έχει ένα ειδικό υγρό, το ανακοινείς αυτό το υγρό και μετά ρίχνεις τρεις σταγόνες σε ένα... μια δισκέτα εκεί είναι, από εκεί και ύστερα σαν τα τεστ εγκυμοσύνης λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, από αυτή τη φάση και μετά. Είναι εύκολο, πιστεύω ότι εντάξει δεν θα υπάρχει δυσκολία να το κάνει ο κόσμος. Απλά αυτό που είπατε, ότι μπορεί να δείξει αρνητικό σε θετικούς, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό, και να κυκλοφορούν ασυμπτωματικοί, αυτό εξάλλου γίνεται και τώρα. Αλλά το γεγονός ότι μπορεί κάποια κρούσματα να ανιχνευτούν θετικά και να επακετευτούν φυσικά αργότερα, και αυτό είναι κάτι. Μάλιστα. Τώρα, κάτι άλλο έτσι για να μην σας καθυστερούμε, που πρέπει να προσέξουν γονείς, ειδικά των μικρότερων παιδιών, κάποια... Ναι, τώρα που θα, τώρα όσο είναι κλειστά τα σχολεία, το βλέπουμε και από τα ιατρία μας, ότι οι λοιμώξεις είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, οι λοιμώξεις οι εποχικές. Η μάσκα που... φαίνεται, προστατεύει και το μέσα, προστατεύει και από άλλα εκτός των κορονοϊού. Ναι. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι, εντάξει, δεν υπήρχε και μεγάλη απομόνωση, ίσως επειδή, όπως σας είπα και στην αρχή, η περιοχή μας είναι ευτυχώς από τις πιο χαμηλές σε κρούσματα, και έχουν λίγο ξεθαρέψει και τα παιδιά και οι γονείς και έρχονται σε επαφή, ξέρετε, οικογένειες με οικογένειες, ή να κάνουμε τα γενέθλια του παιδιού και να έχει καμιά δεκαριά παιδάκια και μεγάλους. Υπάρχει αυτό. Τώρα βέβαια, αν θα ανοίξουν τα σχολεία, και η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν πολύ διάστημα μακριά από τα σχολεία. Έρχονται και οι διακοπές του Πάσχα, οπότε θα είναι έτσι κι αλλιώς για κάμποσο διάστημα πάλι, τότε το Πάσχα θα είναι εκτός σχολείων. Το να ανοίξουν τα σχολεία βοηθάει πάρα πολύ, το έχουμε πει επανειλημμένα, και σωματικά και ψυχικά. Δηλαδή ένα παιδί δεν μπορεί να είναι κλεισμένο με τις ώρες μέσα στο σπίτι, αλλά και αυτή η μία ώρα που θα βγει βόλτα με τη μαμά του δεν αρκεί να εκτονωθεί. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό το να ανοίξουν τα σχολεία. Από αυτή την άποψη το υποστηρίζουμε. Από την άλλη, σίγουρα θα αυξηθούν οι λοιμώξεις. Πιστεύω δηλαδή ότι από τη μια θα έχουμε τα θετικά του ότι ανοίξανε τα σχολεία και τέλος πάντων είναι πολύ καλό για τα παιδιά και για τους γονείς, δεν αμφιβάλλω, αλλά από την άλλη θα έχουμε μια αύξηση των εποχικών λοιμώξεων. Ωραία. Αυτό τώρα όσο περνάει βέβαια οι μέρες και έρχεται το καλοκαίρι, θα φύγουν αυτές οι εποχιακές, πώς το λένε, εποχές λοιμώξεις. Άρα θα είμαστε καλύτερα. Ελπίζω, είπαμε, να φύγει ο κορονοϊός αυτός. Δεν ξέρω ότι, αν ξέρετε κάτι παραπάνω να μας πείτε, κυρία Λουλάκη. Αν τελειώνει αυτή η πανδημία, θα έχουμε άλλο κύμα, τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει. Έτσι, από την εμπειρία σας. Δυστυχώς είναι τόσο άγνωστος αυτός ο ιός, είναι τόσο απρόβλεπτος.
Ναι, μεν ξέρουμε από όλες τις επιδημίες ότι κρατάνε περίπου 3 χρόνια. Βέβαια, σε παλιότερες εποχές που τα εμβόλια και όλα η τεχνολογία ήταν πολύ πιο πίσω, άρα τα εμβόλια αργούσαν πάρα πολύ να γίνουν, να φτιαχτεί ένα εμβόλιο. Τώρα είδαμε ότι σε χρόνο ρεκόρ φτιάχτηκε εμβόλιο, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ελπίζουμε δηλαδή να περιοριστεί το επιδημικό κύμα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και όχι στο διάστημα των 3 χρόνων που συνήθως υπήρχε με άλλες πανδημίες. Ελπίζουμε με τον εμβολιασμό να περιοριστεί πάρα πολύ. Τώρα για τα εμβόλια εδώ και τον κορονοϊό, πάλι εδώ πολλά γράφονται, ακούγονται για τα πιτσιρίκια. Έχουμε κανένα έτσι παραπάνω να πούμε στους ακροατές μας, στους γονείς? Θα εμβολιαστούν και τα παιδιά από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι 16 ετών ή... Ναι, και τώρα υπάρχουν αρκετές μελέτες σε εξέλιξη που είναι και για ομάδες πολύ μικρότερες σε ηλικία παιδιών, δηλαδή και από 12 ετών, αλλά πιστεύω ότι επειδή υπήρχε και το θετικό του Ισραήλ ότι τουλάχιστον πριν 2-3 εβδομάδες είχαν εμβολιαστεί 600.000 παιδιά στο Ισραήλ και επειδή αυτές οι μελέτες που τρέχουν έχουν βάλει και πολύ μικρότερες ηλικιακές ομάδες, όπως σας είπα, ελπίζω ότι το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή μέχρι το φθινόπωρο, πιστεύω ότι θα μπουν και τα παιδιά στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι η μόνη μας ελπίδα. Έτσι. Λοιπόν, η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο. Βλέπουμε ότι διάφορα φάρμακα μπαίνουν στη φαρέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της λίμωξης, όμως κανένα δεν είναι τόσο τέλειο που να μας δίνει λύση. Πιστεύω λοιπόν ότι η μόνη μας ελπίδα είναι τα εμβόλια και η πρόληψη, αυτή η ατομική ευθύνη, όπως είπατε, δηλαδή να τηρούμε τα μέτρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Μάλιστα, λοιπόν, οπότε, καλά, θα τα ξαναπούμε. Κυρία Λουλάκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Μας είπατε κάτι πολύ θετικό, ότι εξακολουθούμε να είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν έχουμε περιστατικά και ο εγκλεισμός αυτός ενδεχομένως βοήθησε στην μη επέκταση, όσο εγκλεισμό και αν έχουμε. Τέλος πάντων, δεν έχουμε κρούσματα στα παιδιά. Στην Ιερά Πέτρα είναι καθαρά τα πράγματα μέχρι αυτή την ώρα, έτσι. Ναι, ευτυχώς. Εγώ το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι, τώρα που φτιάχνει και ο καιρός, όλοι θα θέλουν να είναι έξω και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Θεωρώ δηλαδή ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ το έξω και όχι το να συναντιόμαστε στο σπίτι 2-3 οικογένειες και να γιορτάζουμε. Το έξω θα είναι η σωτηρία μας από τη μια και το εμβόλιο από την άλλη. Οπότε η ατομική ευθύνη, προσοχή, να τηρούμε τα μέτρα και όταν βγαίνουμε έξω ας πηγαίνουμε σε μέρη που δεν συνοστίζεται πολλής κόσμος. Υπάρχουν τόσα ωραία μέρη στην Ιερά Πέτρα και παραλίες και εξοχή προς το βουνό. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε σε πολύ μεγάλη απόσταση ένας από τον άλλο που να προφυλαχτούμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Λουλάκη. Καλημέρα να έχετε. Και εγώ ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με την παιδίατρο, αναφορικά με τα κρούσματα, σε τι φάση είμαστε, τι βλέπει, τα εμβόλια και όλα αυτά που...